Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Τρόμος στην ελληνική αποστολή που μετέφερε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Οδυσσό. Πυραυλική επίθεση κοντά στο κομβόι του Ζελένσκι. Όλα όσα είπαν ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός μετά την έκρηξη. Ξεκίνησε η μητέρα των μαχών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στη Βουλή. Έτοιμα αντισυνταγματικότητας κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση. Κατάθεση Μομφής προτείνει στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Αλέξης Χαρίτσης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι φοιτητές. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Νικόλας Μιτ, αντίπαλος της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για την Κομισιόν μιλάει αποκλειστικά στο Άττικα. Τι λέει για τη μεγάλη μάχη των ευρωεκλογών, το στοίχημα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και την Ελλάδα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης Δήμος Μούτσης. Οι μεγάλες επιτυχίες που υπέγραψε στη μουσική διαδρομή του και οι συνεργασίες με σπουδαίους στιχουργούς και δημοφιλείς ερμηνευτές. Ξεκίνησε σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που επιτρέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Με την έναρξη της διαδικασίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κατέθεσαν αιτήματα αντισυνταγματικότητας που απερίφθησαν ενώ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε συνεργασία προκειμένου να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια του δελτίου μας. Να ξεκινήσουμε όμως με την περιπέτεια που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η αποστολή που τον συνοδεύει στο ευνηδιαστικό του ταξίδι στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Γιάννης Μπασκάκης που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γιάννη, τι συνέβη? Αθηνά, πράγματι το ταξίδι, η μετάβαση του κ. Μητσοτάκη στην Ουκρανία και την Οδυσσό σημαδεύτηκε από την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας και τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από την ελληνική αποστολή. Να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν στο λιμάνι της Οδυσσού, όπου εκεί τον υποδέχτηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κ. Ζελένσκι. Όπως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε, η έκρηξη σημειώθηκε καθώς έμπαιναν στα αυτοκίνητά τους και ο Πρωθυπουργός δήλωσε μετά την έκρηξη πως αυτή είναι η ζωντανότερη υπενθύμηση, όπως είπε, του πολέμου που διεξάγεται, του πραγματικού πολέμου, όπως είπε, που διεξάγεται στην Ουκρανία. Εδώ και 2 χρόνια πλέον. Τώρα, από εκεί και πέρα, η μετάβαση του κ. Μητσοτάκη διοργανώθηκε υπό μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Αυτό το κατανοούμε, ότι δεν θα μπορούσε να έχει ανακοινωθεί νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η συνάντηση αυτή, η μετάβαση αυτή και η συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι είχε συμφωνηθεί σε προηγούμενη επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο στο τέλος Ιανουαρίου και κατόπιν οι λεπτομέρειες οργανώθηκαν μέσα από διπλωματικές επαφές και διπλωματικούς διάβλους. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο λιμάνι όπου συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τετ-α-τετ στο κτίριο της διοίκησης του Λιμένα με τον κύριο Ζελένσκι. Τον υποδέχτηκε, όπως είπαμε, ο κύριος Ζελένσκι στο λιμάνι της Οδυσσού. Εκεί υπήρξε και η συνάντηση των αντιπροσωπείων των δύο χωρών. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης παρόντος του κ. Ζελένσκι, δήλωσε την πρόθεση της Ελλάδας να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της Οδυσσού και δήλωσε την στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία τόσο σε πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ο κ. Μητσοτάκης στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε πως η στήριξη αυτή της Ελλάδας θα έρθει στην Ουκρανία, θα συνεχιστεί χωρίς να αποδυναμωθούν οι αμυντικές ικανότητες της χώρας μας. Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω και να δούμε τις δηλώσεις των δύο ηγετών από την Οδυσσό. Ήμασταν στο λιμάνι της Οδυσσού και ο πρόεδρος Ζελένσκι και το επιτελείο του μας έκαναν μια ξενάγηση εξηγώντας μας από τη μία την σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή όταν ακούσαμε κάποιες σιρήνες και λίγο μετά καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας ακούσαμε και μια μεγάλη έκρηξη και νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, η ζωντανότερη υπενθύμηση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Мені здається, що ми з Кирякосом не тільки чули, ми бачили сьогодні цей відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо
А справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Να επιστρέψουμε τώρα στη μάχη που ξεκίνησε στη Βουλή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να παρακολουθήσουμε τα όσα έχουν γίνει από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η σύγκρουση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από νωρίς, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, οι οποίες απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία με την κυβέρνηση να επιμένει στη συγκεκριμένη ρύθμιση και τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη να επιτίθεται τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Διαλέγουμε να εμπιστευτούμε γνωμοδοτήσεις κορυφαίων καθηγητών του συνταγματικού και του διοικητικού δικαίου, αναφέρθηκαν τα όνοματά τους, έχοντας αντλήσει από πάρα πολλά από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις γνωμοδοτήσεις. Κύριε Δοδονή, ήταν χάρμα να σας ακούω να διαφωνείτε με τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Λιβιζάτο. Χάρμα. Για αντισυνταγματική μεθόδευση της κυβέρνησης έκανε λόγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος. Παίζετε με τις λέξεις. Δεν τα λέτε ιδιωτικά, τα λέτε μη κρατικά. Το νομοσχέδιο αυτό είναι νομοσχέδιο ανωτατοποίησης των κολεγίων του ενός ορόφου. Ανετοτοποιείτε τα κολέγια. Αυτή είναι η επιδίωξή σας, μην κρύβεστε. Μιλώντας στο Μέγκα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε ότι θα βάλει κομματική πειθαρχία και επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με αναθεώρηση του άρθρου 16. Αναφέρθηκε δε στο τι εννοούσε με τη φράση «Δεν θα μπω εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων». Όταν λοιπόν είπα «Δεν μπαίνω εμπόδιο», προφανέστατα, διότι δεν 149, 157 έχουν, εννοούσα τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί εκεί μπορώ να μπω εμπόδιο με 180 για να επιβάλλω. Γι' αυτό είναι στο Σύνταγμά μας το άρθρο 16, γιατί θέλει συνενέσεις. Αντί η κυβέρνηση να ακούει την πραγματική πλειοψηφία, επιλέγει να ακούει τον ΣΕΒ και τα επιμελητήρια. Γιατί αυτούς εκπροσωπεί, ανέφερε η βουλευτής του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτένα. Δύο μήνες τώρα, φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, γονείς, εργαζόμενοι, ζητούν να το πάρετε πίσω. Δεν τους ακούτε. Αγνοείτε αυτούς που πραγματικά αφορά αυτό το έκτρωμα. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε πανελλαδικές σε 3 χρόνια. Να σας εμπιστευτώ να κάνετε και πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Να καταθέσουν από κοινού πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, κάλεσε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Με πηγές του κόμματος στη συνέχεια να επικρίνουν τη στάση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει ανερυθρίαστα το Σύνταγμα, το οποίο ρητά ορίζει ότι απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εδώ δεν χωρούν μισόλογα. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Τα άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία αποτελούν ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, θα τα ψηφίσουμε. Θα καταψηφίσουμε ό,τι αξιολογούμε ότι προσκρούει στην προϋπόθεση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης. Η σύγκρουση στη Βουλή αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή, η μέρα της ψηφοφορίας του νομοσχεδίου. Να συνδεθούμε με τους συναδέλφους Αλεξάνδρα Ντούσκα που βρίσκεται στη Βουλή, Γιάννη Μπασκάκη, Μαριτίνα Ζαφυριάδου και Ιωκάστα Λιφεροπούλου που βρίσκονται στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό εντός Βουλής αλλά και εκτός Βουλής, καθώς φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις για την Παρασκευή, η μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου. Να ξεκινήσουμε από εσένα, Αλεξάνδρα, καθώς η συζήτηση στην Ολομέλεια συνεχίζεται. Τι έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, να μας πεις, και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η συζήτηση ως και την Παρασκευή που ψηφίζεται το νομοσχέδιο, καθώς και πότε θα γίνει οι ομιλίες των αρχηγών και των προέδρων κοινοβουλευτικών ομάδων. Αθηνά, με ιδιαίτερη ένταση συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η συζήτηση για το νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει φοδρές αντιδράσεις από την κατάθεσή του τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής. Να σου πω ότι η μάχη στην Ολομέλεια δόθηκε νωρίτερα κατά τη συζήτηση της κατάθεσης των ενστάσεων αντισταγματικότητας από 5 κόμματα που κατήγγειλαν την κυβέρνηση ότι νομοθετεί παραβιάζοντας το Σύνταγμα. Στο κενό, ωστόσο, έπεσε, όπως είδαμε και στο βίντεο,
το κάλεσμα της Νέας Αριστεράς στα πέντε κόμματα να καταθέσουν από κοινού πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Γεγονός ωστόσο που προκάλεσε αντιδράσεις στη Νέα Αριστερά, που έστρεψε τα πυρά της κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πριν από λίγο, έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επί της αρχής του νομοσχεδίου, αλλά και το συγκεκριμένο άρθρο που έχει να κάνει με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, η σημερινή συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και αύριο πολύ νωρίς το πρωί, ενώ η κορύφωση της όλης διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή με παρεμβάσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των πολιτικών αρχηγών αλλά και των Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων, ενώ η ψηφοφορία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας αναμένεται αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Να περάσουμε τώρα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιάννη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την περιπέτεια στην Ουκρανία βρίσκεται στο Βουκουρέστι για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με το μυαλό μου στην Αθήνα, όπου διεξάγεται η συζήτηση για το κομβική σημασία νομοσχέδιο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πότε περιμένουμε να μιλήσει και τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή? Ναι, το είπε και η Αλεξάνδρα. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει την Παρασκευή, την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Βουλή. Έχουμε ξαναπεί ότι η κυβέρνηση θέλει να τελειώνει με αυτό το νομοσχέδιο. Θέλει να πάει παρακάτω και να κλείσει μέτωπα, ούτως ώστε να πορευτεί σε έναν ανοιχτό, πιο ανοιχτό δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν αναμένεται να επιμείνει στο νομοσχέδιο αυτό που έχει και ιδιαίτερα έντονα ιδεολογικά χαρακτηριστικά για τη Νέα Δημοκρατία. Αναμένεται να το υπερασπιστεί. Αναμένεται να αναπτύξει όλη την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση επιμένει να μιλάει για αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα έχουν τα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων, αναφορικά με διάφορους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα τα προγράμματα σπουδών, η οικονομική επάρκεια των παραρτημάτων ή η ακαδημαϊκή επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού. Η κυβέρνηση επίσης υποστηρίζει ότι μέσω αυτής της ρύθμισης Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό θα μπορούν να το κάνουν στη χώρα τους και να μην φέρουν, με μικρότερο κόστος. Να περιορίσει και το brain drain. Ναι, ακριβώς. Και το άλλο επιχείρημα που λέει η κυβέρνηση είναι ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Μάλιστα, για τον brain gain. Σε ευχαριστώ. Πάμε και στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει πως θα ψηφίσει όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάτι που έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ωστόσο έχει τον κίνδυνο απολειών στην ψηφοφορία. Τι μέλη γενέστε λοιπόν και για τα δύο κόμματα? Πολύ σωστά, Αθηνά. Στα άκρα αναμένεται να οδηγήσει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και την αυριανή ημέρα και βεβαίως την Παρασκευή, που είναι η μέρα της ψηφοφορίας του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τώρα, όλα αυτά παρά την απόρριψη της αντισυνταγματικότητας, ένα επιχείρημα όμως, το ότι είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο, θα επανέρχεται ξανά και ξανά μέσα από τις ομιλίες των βουλευτών αύριο και μεθαύριο. Οι βουλευτές θα είναι ιδιαίτερα καυστικοί, αφού θα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στην πραγματικότητα προωθεί την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και την ανωτατοποίηση αμφιβόλου ποιότητας κολεγίων. Όσο για την ψηφοφορία, κάθε άλλο παρά αναμένεται να έχει οποιοδήποτε είδους διαφοροποίηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική του ομάδα φαίνεται ότι θα πάει απολύτως συμπαγή στην Παρασκευή το απόγευμα να καταψηφίσει το νομοσχέδιο Πιερακάκη. Και αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, για αντισυνταγματικό νομοσχέδιο και πρόθεση της ίδρυσης κερδοσκοπικών πανεπιστημίων μιλούν και στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν παράδοξο να ισχυρίζονται στην κυβέρνηση ότι ένα φαντ και ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Εκείνοι τάσσονται υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία όμως θα είναι και μη κερδοσκοπικά και θα ακολουθήσουν τις αναθεώρησεις του άρθρου 16 και προωθούν βεβαίως τη δική τους ολοκληρωμένη πρόταση όπως την κατέθεσαν στον δημόσιο διάλογο. Τώρα, όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις, τις οποίες υπενήχθηκες και εσύ, θέλω να σου πω ότι χθες υπήρχε μια θυελώδης άτυπη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, από την οποία ίσως να έχουμε μία απώλεια, αυτή της Νάντιας Γιαννακοπούλου, που ακόμη σκέφτεται την αποχή. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπερψηφίσει. Όσο για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που κατέθεσε και εκείνος τις διαφοροποιήσεις του μέσα στο όργανο, έχει ήδη διαμηνήσει ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή του κόμματος, που είναι καταψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου Πιερακάκη. Να επιστρέψω σε σένα, Γιάννη Μπασκάκη, καθώς το Άξιον 24 παρουσίασε δημοσκόπηση σχετικά με το πώς βλέπουν οι πολίτες την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ποια είναι λοιπόν τα ευρήματα? Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα αυτή της Opinion Poll, το 54,1% δηλώνει υπέρ της δημιουργίας
μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Αυτή είναι η ερώτηση που έχει θέσει η εταιρεία. Το 41,3% απαντά ότι είναι κατά της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ενώ το 4,6% δεν θέλει να απαντήσει. Τώρα, από εκεί πέρα μπορούμε βλέπουμε να περάσουμε... Βλέπουμε και τα ηλικιακά, θα δούμε και το ηλικιακό λοιπόν εύρος. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στις ηλικιακές, με συγχωρείτε, κατηγορίες. Εδώ βλέπουμε ότι μεταξύ 17 και 29 το 39% δηλώνει υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ενώ το 54,5% δηλώνει κατά της ίδρυσης των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Τώρα, στις ηλικίες 30 με 45 ετών, το 46,3% δηλώνει υπέρ, το 45,9% δηλώνει κατά. Στις ηλικίες 46 με 55, το 51,4% δηλώνει υπέρ, ενώ το 44,4% κατά. Στις ηλικίες 56 με 64, το 48,9% δηλώνει υπέρ, ενώ το 47,9% δηλώνει κατά. Και στις άνω των 65, στους άνω των 65, εκεί βλέπουμε ένα 62% υπέρ και ένα 36,5% κατά. Βλέπουμε λοιπόν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και σε αυτό το πολιτικό κλίμα έχουμε και τους άμεσα ενδιαφερόμενους, μαθητές και φοιτητές, που ετοιμάζουν διαδηλώσεις κατά του νομοσχεδίου. Περισσότερα θα μας πει ο Κάστη Λεφεροπούλου. 9 εβδομάδες τώρα, με γενικές συνελεύσεις, πορείες και καταλήψεις, οι φοιτητές διατρανώνουν την αντίθεσή τους στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι δράσεις αυτές θα κλιμακωθούν τις επόμενες ώρες εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου. Αύριο, Πέμπτη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου του Ιδρύματος και πορεία στη συνέχεια στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ενώ την Παρασκευή, φοιτητές από όλη την Ελλάδα δίνουν αγωνιστικό ραντεβού στις 12 η ώρα στα Προπύλαια. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Σε ό,τι αφορά τους πανεπιστημιακούς, να σου πω ότι με απόφαση του συνδικαλιστικού τους οργάνου πραγματοποιούν απεργία αύριο και μεθαύριο, ενώ απεργία θα πραγματοποιήσουν και οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων την Παρασκευή. Μάλιστα, κλιμακώνονται λοιπόν και οι αντιδράσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ όλους για τα ρεπορτάζ σας. Αλλάζουμε θέμα. Εκτός εκκλησίας έθεσε η Μητρόπολη Κέρκυρας δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης που ψήφισαν τον νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, επιτείνοντας το κλίμα έντασης στις σχέσεις εκκλησίας-πολιτείας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της μεταφοράς της λειτουργίας της Κυριακής της Ορθοδοξίας στη Μονή Πετράκη. Πρόταση νόμου για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας προανήγγειλε η Κουμουνδούρου, καλώντας την Εκκλησία να επιτελεί το έργο της χωρίς διαχωρισμούς αλλά με αγάπη. Η πολιτεία έχει απαρέγκλητο καθήκον την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζονται τα ιερά πυρά που εξαπολύει η Εκκλησία κατά των βουλευτών που ψήφισαν υπέρ του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών. Μετά τη μεταφορά της λειτουργίας για την Κυριακή της Ορθοδοξίας από τη Μητρόπολη Αθηνών στην Μονή Πετράκη, προς αποφυγήν ανεπιθύμη των βουλευτών, αλλά και της ίδιας της Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Κερκύρας έθεσε εκτός Εκκλησίας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Αυλονίτη και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μπιάγκη, απαγορεύοντάς τους να πηγαίνουν στους ναούς και να κοινωνούν. Μιλώντας στο Άτικα πάντως και την εκπομπή Γεγονότα 2.0, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγια σκοταδιστικές πρακτικές και υποστήριξε ότι με την πρόσφατη ακραία, όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, έρχεται πιο κοντά η συζήτηση περί διαχωρισμού του κράτους από την Εκκλησία. Διαβεβαίωσε δε ότι θα παραβρεθεί στη λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Αυτά τα φυρμιάνια που βγάζει ο κ. Μητροπολίτης, και ουσιαστικά θεωρώ ότι πιέζει και τους ιερείς να υπογράψουν, να συμμετάσχουν σε αυτή την ιερατική σύναξη. Αυτά τα φυρμάνια εγώ δεν τα αποδέχομαι. Εγώ αποδέχομαι το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους στη συνείδησή μου και ψηφίζω τους νόμους ή τους καταψηφίζω τους νόμους. Κανένας λοιπόν δεν έχει ιδιοκτησία του την Εκκλησία, ούτε τους ιερούς ναούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κερκυραίων, θρησκευόμενοι και μη, θεωρούν ως ακραία αυτή την κίνηση την οποία κάνει την απόφαση να αποκλείσει δύο βουλευτές του κερκυραϊκού λαού από το να μπαίνουν στις εκκλησίες. Λες και οι εκκλησίες είναι του δεσπότη και των ιερέων και δεν είναι του λαού, δεν είναι του χριστεπώνυμου πλήθους, για να μιλήσουμε με θρησκευτικούς όρους. Αυτά γίνονται στο Μεσαίωνα. Πρόταση νόμου για το διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας πάντως προαναγγέλει η Κουμουνδούρου, υπενθυμίζοντας παράλληλα με νόημα στην Εκκλησία το ρόλο της στην κοινωνία για αλληλεγγύη και αδελφοσύνη, και καλώντας την να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της χωρίς διαχωρισμούς αλλά με αγάπη. Αυτό που αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά είναι η αναγκαιότητα να ξεκινήσει άμεσα μια συζήτηση για το διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να καταθέτει σύντομα τη σχετική πρόταση νόμου. Ότι κανείς δεν μπορεί να απαλωτριώσει την πίστη του στην Ορθοδοξία, δήλωσε από
την πλευρά του ο Δημήτρης Βιάγκης. Το δικαίωμά μου στην ελεύθερη βούληση και τη συνείδησή μου, που υπαγορεύεται και από την πίστη μου στην Ορθοδοξία, την οποία κανείς δεν μπορεί να μου αμφισβητήσει, δεν το απολωτριώνω. Δεν μπορώ να αποποιηθώ την πίστη μου μέσα από μια διοικητική πράξη ενός Μητροπολίτη. Για απαράδεκτη και καταδικαστέα κίνηση έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, που σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων. Η πολιτεία έχει απαρέγκλητο καθήκον την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαιρέτως και την ομοθετική διασφάλιση της ισότητας όλων των πολιτών. Ενέργειες που επενδύουν σε διαχωρισμούς με μικροκομματικές σκοπιμότητες και στοχοποιούν βουλευτές για την εκτέλεση των ομοθετικών τους καθηκόντων, σύμφωνα με το Σύνταγμα, προφανώς και δεν συνάδουν με το ρόλο της Εκκλησίας. Στο μεταξύ, το αναφέρεται, όπως είπε, δικαίωμα του να εκκλησιάζεται, υπερασπίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη φορά, Στράτος Σιμόπουλος, καταγγέλλοντας παράλληλα επιθέσεις εκ μέρους χρυσαυγητών για την επιλογή του να υπερψηφίσει την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Η πίστη είναι ιδιότητα, μια ιδιότητα την οποία δεν μπορεί να μου την απονείμει ή να μου την αφαιρέσει ουδής. Η πίστη είναι θέμα συνείδησης. Στον αντίποδο, ότι συμφωνούν με την απόφαση της Εκκλησίας και περιμένουν ακόμα αυστηρότερα μέτρα, υποστήριξε ο επικεφαλής της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή, η Ιερά Σύνοδος φαίνεται πως μετά και το όχι στο γεύμα ανήμερα της Ορθοδοξίας στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν έχει πρόθεση να συνεχίσει τον Ιερό Πόλεμο, μιας και ξεκαθαρίζει πως η δοξολογία για την 25η Μαρτίου θα γίνει κανονικά στη Μητρόπολη. Ωστόσο, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν άλλοι Μητροπολίτες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Κερκύρας και θα προχωρήσουν σε θρησκευτικές ποινές κατά των βουλευτών. Είδαμε λοιπόν ότι η Εκκλησία ευνηδίασε την πολιτεία, κηρύσσοντας εμέσως ανεπιθύμητος τους πολιτικούς την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Κουρής και ο Γιώργος Μελιγκόνης για να αναζητήσουμε τις προεκτάσεις της υπόθεσης. Βασίλη, ξεκινώ από σένα. Ποιες θεωρείς λοιπόν ότι θα είναι οι πολιτικές παρενέργειες αυτής της κίνησης? Κοίτα, νομίζω έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλες ακόμα ημέρες, 25η Μαρτίου, που θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, και ακολουθεί είναι ακριβώς επόμενη ημέρα από την Κυριακή της Ορθοδοξίας και το Πάσχα στις 5 Μαΐου, πολύ κοντά στις ευρωεκλογές. Νομίζω από το ρεπορτάζ ότι η Αρχιεπισκοπή δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις αν δεν προκληθεί, αλλά φαντάζομαι ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τις Μητροπόλεις. Αν λέω αν δεν προκληθεί, κατά τη γνώμη της, έτσι, και αμέσως μετά θα ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που δίδασκε ο Ιησούς, ουέ ημίν υποκριτέ και φαρισαίοι. Για παράδειγμα, είναι σίγουρα πιστοί όσοι ψήφισαν τον νόμο και όσοι δεν ψήφισαν τον νόμο? Για παράδειγμα, όσοι δεν ψήφισαν τον νόμο, είμαστε σίγουροι ότι το κάναν όλοι γιατί είχαν αυτή την αντίληψη και την πίστη, ή το κάναν για να πάρουν τις ψήφους της Εκκλησίας? Μήπως πηγαίνουν στον ναό για την ψήφο, και μήπως ορισμένοι Μητροπολίτες χρησιμοποιούν τους ναούς για δύναμη? Ας το κρατήσουμε αυτό. Είναι καμιά φορά αυτό που Ιησούς έλεγε, να φύγουν έτσι να σταματήσει το εμπόριο στον οίκο του πατρός του. Οι ίδιοι οι βουλευτές, κυρίως του ιδίου κόμματος, πώς δέχονται τους δικούς τους βουλευτές, τους συναδέλφους τους, τους ανταγωνιστές τους όμως στην περιφέρεια, να τους βγάζουν απ' έξω και να τους διώχνουν οι Μητροπολίτες? Συνέβη εδώ, στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη. Ένας βουλευτής καμάρωνε γιατί έλεγε τι ωραίος που είναι, έλεγε ο αρχιδιάκονος, πώς τον λέγανε, από την Ορχιμανδρίτης, από το Βήμα, και τον άλλον τον βγάζαν έξω. Ήταν στο ίδιο κόμμα. Πώς το δέχονται αυτό? Πώς το επιτρέπει το κόμμα τους? Πώς επιτρέπουν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Και έχουν δώσει δικαίωμα στην Εκκλησία. Οι ίδιοι υπέγραφαν, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς που σήμερα είναι βγάζουν πύριους λόγους, υπέγραφαν το δημοψήφισμα για τις ταυτότητες. Έδιναν ρόλο. Θέλω να πω, γι' αυτό επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν έχουν λογική. Πρέπει να επικρατήσει η λογική. Πρέπει να επικρατήσει στην Εκκλησία η πίστη και όχι οι άλλες σκοπιμότητες, και στην πολιτική να επικρατήσει ένα πράγμα. Πρόσφατα άκουσα τον κύριο Τσίπρα το Σάββατο, που είπε ότι έφτασε πολύ κοντά με τον Μακαριότατο στο θέμα χωρισμού κράτους και Εκκλησίας. Είναι ένα έδαφος για να προχωρήσει αυτό. Και είναι και κάτι ακόμα. Είναι μπροστά μας σε συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, σε αυτή τη βουλή. Βλέπεις όμως τέτοια διάθεση? Ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν βλέπω. Αν όμως δεν συμβεί αυτό, έτσι γίνεται σε όλη τη Δύση. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και είναι ιδού η ρόδο σε αυτό το θέμα. Να δούμε αν είμαστε ειλικρινείς ή αν δεν είμαστε. Να υπάρχει ένας χωρισμός. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, τα το Κέσαρο στα το Κέσαρι, αυτό είναι. Και τα το Θεό το Θεό. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένας πραγματικός εξυγχρονισμός στη χώρα μας, να υπάρχει ο χωρισμός κράτους και Εκκλησίας,
που θα βάλει μια μεγαλύτερη τάξη σε αυτά τα θέματα, να ισχύει πραγματικά. Μάλιστα, Γιώργο, να έρθω και σε σένα. Για αρκετούς η κίνηση αυτή της εκκλησίας βάζει σε μια νέα τροχιά τις σχέσεις της με την πολιτεία. Θεωρείς ότι θα σηκώσει το γάντι τελικώς ο πολιτικός κόσμος? Μένει να φανεί. Θα έπρεπε πάντως. Θα έπρεπε, διότι εδώ... Θεωρείς ότι είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία και μια που έτσι... Υπάρχει μια βιασύνη να αναθεωρηθούν ακόμη και συνταγματικές προβλέψεις, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρών. Είμαστε στο 2024. Η Εκκλησία με αυτό το οποίο κάνει είναι σαφές ότι στέλνει ένα σήμα πολεμικό. Αν το πράγμα το δούμε στο τυπικό, η Εκκλησία επί της ουσίας αποκλείει αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας, γιατί αυτό σημαίνει να μεταφερθεί η δοξολογία από τη Μητρόπολη στη Μονή Πετράκη, ότι στο μοναστήρι δεν υπάρχει διάταξη σειρών θέσεων για επισήμους, άρα είναι ένα σήμα. Είναι όμως ένα επιχείρημα, συγγνώμη που σε διακόπτω, που χρησιμοποίησε και η κυβέρνηση για τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είπε ότι είναι θέμα της πολιτείας να νομοθετεί και όχι της Εκκλησίας. Και αντίστοιχα τώρα και η Εκκλησία λέει ότι είναι ένα θέμα εκκλησιαστικό και θα γίνει στην Μόνη Πετράκη. Υπέροχα. Τον άλλο μήνα να πληρώσει τους μισθούς των ιερέων της. Πάρα πολύ ωραία. Ο καθένας λοιπόν, ο ένας νομοθετεί και ο άλλος έτσι. Είναι, αλλά δεν γίνεται στο τέλος του μήνα οι μισθοί κανονικά, κάθε φορά που συζητάμε για τον προϋπολογισμό, να υπάρχει αυτό το ιερό παζάρι για τις εκκρεμότητες στην εκκλησιαστική περιουσία και για το τι παραπάνω θα πάρει η Εκκλησία, και μετά να έχουμε αυτό που ανέφερε και ο Βασίλης ο Σκουρής, ιεράρχες, αρχιμανδρίτες κλπ. Να επιλέγουν από κάτω ποιους βουλευτές θα αποδοκιμάζουν και σε ποιους θα λένε μπράβο. Και εκεί υπάρχει και η ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι που είναι σε δύσκολη θέση στις περιφέρειές τους όσοι βουλευτές, αυτοί οι 107-108 όπως ήταν, που στήριξαν την θέσπιση της ισότητας στον πολιτικό γάμο. Εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει καν ότι εκτιμά το πολιτικό βάρος που σήκωσαν, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι βουλευτής δεξιάς και να ψηφίσεις τέτοια πράγματα. Αυτό πρέπει να τους το πιστώσουμε. Δεν βάζει καν ένα φρένο στους υπόλοιπους, οι οποίοι αφέθηκαν μεν ελεύθεροι είτε να καταψηφίσουν είτε να απόσχουν της ψηφοφορίας, και τώρα βγάζουν ακόμη και δελτία τύπου με τα μπράβο που τους λένε οι εντόπιοι Μητροπολίτες της περιφέρειές τους. Αυτό είναι και άλλη αυτό πίστα. Ο Βασίλης όμως, ότι έχει έρισμα στις περιφέρειες η Εκκλησία. Σύμφωνοι. Απλώς την επόμενη φορά δεν θα είναι 107, θα είναι 85 ή 50. Όταν, εάν το σήμα που θα πάρουν είναι ότι μένουν απροστάτευτοι από όσους προτίμησαν τέλος πάντων να βάλουν είτε τη συνείδησή τους είτε την αλίευση ψήφων, όπως το δει ο καθένας, πάνω από την γραμμή της κυβέρνησης και την κυβερνητική πολιτική. Όπως και να έχει, η συζήτηση αυτή έχει ήδη καθυστερήσει. Υπήρξε όντως μια χρυσή ευκαιρία, έφτασε στο παραένα ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ιερώνυμο πριν από μερικά χρόνια. Σε αυτή την εξίσωση βέβαια υπάρχει και μια μεταβλητή που έχει αλλάξει. Ακόμα και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει να διαβεί το Ρουβίκονα, είτε γιατί θα θέλει να μείνει στην ιστορία, είτε γιατί θα θέλει να κάνει άλλο ένα άνοιγμα στο κέντρο, δεν θα κάνουμε δίκη προθέσεων εδώ, ούτε ψυχανάλυση, δεν είναι και πολύ βέβαιο ότι απέναντί του θα έχει τον ίδιο συνομιλητή με τον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω γιατί βλέπω ότι δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί μετά την περίοδο Χριστόδουλου, νομίζω όλοι οι δημοκράτες πολίτες είχαμε ανάγκη να δούμε έναν μετριοπαθή αρχιεπίσκοπο όπως είναι ο κύριος Ιερώνυμος. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι ήταν ο ίδιος ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας που πήρε πάνω του την περίφημη πρόταση για το δημοψήφισμα. Ήταν ο ίδιος που ευχόταν χθες και προχθές σε νέους να κάνουν κανονικό, όπως είπε, γάμο, να μην κάνουν γάμο με ομόφυλα άτομα. Και είναι ο ίδιος ο οποίος χθες πήρε πάνω του στην συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου την απόφαση αυτή να στείλει το πολεμικό σήμα, το σήμα ρήξης με την πολιτεία. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς ακριβώς φαντάζεται αυτή την ύστερη φάση της ποιμαντορίας του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Πάντως σίγουρα δεν είναι ο αρχιεπίσκοπος που γνωρίσαμε στην αρχή όταν εγκαταστάθηκε στην Οδό Φιλοθέης. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να μεταφερθούμε στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συνεδρίασε σήμερα για να συντάξει το μανιφέστο του εν ώψη των ευρωεκλογών και να επικυρώσει τη στήριξη της νυν Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ άλλων, συζητείται το νομοσχέδιο της Κομισιόν για προώθηση λύσεων τύπου Ρουάντα για το μεταναστευτικό με την απέλαση προσφύγων και μεταναστών στην Αφρική. Όπως προαναγγείλαμε, ο Επίτροπος Νικολάς Μιτ, ο βασικός αντίπαλος της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο
αναφέρθηκα και στο Γιώργο Κουβαρά. Γιώργο, είσαι μαζί μας λοιπόν. Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Σμιτ. Ανοίγει τα χαρτιά του για την υποψηφιότητά του. Θέτει θέματα για τις ευρωεκλογές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά είναι ο βασικός αντίπαλος. Αναρωτιέμαι όμως αν έχει τις δυνατότητες να κερδίσει να κερδίσει την Ούρσουλα Βαντερλάιν, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα. Είναι ένας 70χρονος πολιτικός με πάρα πολύ έντονα τις κοινωνικές ευαισθησίες. Μέχρι τώρα ήταν το χαρτοφυλάκιό του, το λέει άλλωστε. Είναι ο επίτροπος για την απασχόληση, είναι ο επίτροπος για την κοινωνική πολιτική. Και αυτό το οποίο μας ξεκαθάρισε από την αρχή, θα τα ακούσουμε στη συνέντευξη, είναι ότι ο ίδιος επιθυμεί να είναι ο υποψήφιος όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Να εκφράσει τις προοδευτικές δυνάμεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Και δεν ξέρω εάν μπορεί ο ίδιος να συγκεντρώσει τις δυνάμεις αυτές, εάν οι πράσινοι δεν έχουν το δικό τους υποψήφιο και αν η αριστερά δεν προτείνει κάποιον άλλον. Αλλά μέχρι στιγμή αυτός είναι και στην κοινωνική πολιτική ως αντιπαράθεση στην πολιτική που έχει αναπτύξει μέχρι τώρα η Ursula von der Leyen. Βέβαια αυτή έχει ένα μεγάλο ατού, ότι είναι η Γερμανία από πίσω της, μια ισχυρή χώρα, η οποία μάλιστα, να δώσουμε και μια είδηση, ότι αυτή την περίοδο συζητείται πάρα πολύ, χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμη, εάν χρειάζεται ένας επίτροπος για την άμυνα. Μέχρι τώρα η Ευρώπη δεν είχε ακουμπήσει αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν αποκλειστικότητα του ΝΑΤΟ. Τώρα μιλάμε για επίτροπο με χαρτοφυλάκιο, ο οποίος θα μπορούσε να έχει την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Μάλιστα, όλα τα ευρωπαϊκά θέματα λοιπόν θα τα δούμε στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο, και να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη που εξασφάλισες για το Attica TV με τον Νίκολα Σμιτ. Σε λιγότερο από 100 μέρες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο επίτροπος Νικόλας Σμιτ, ο βασικός αντίπαλος της Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνει αποκλειστική συνέντευξη στο Attica TV και ανοίγει τα χαρτιά του. Μερικά 24 ώρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από τους σοσιαλιστές. Serait le candidat principal contre madame Ursula von der Leyen. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu votre priorité? Est-ce que la Grèce peut attendre quelque chose? D'abord, je me veux le candidat de toutes les forces progressistes. De toutes les forces progressistes. De ceux qui veulent une Europe à la fois démocratique, parce que la démocratie, ce n'est plus une chose définitivement acquise, c'est plus quelque chose évident. Non, il y a maintenant des tendances évidentes dans plusieurs États membres de l'Union européenne où les droits, l'état de droit, même s'il y a eu un progrès en Pologne, ça il faut le reconnaître, où l'état de droit, où les droits démocratiques sont sérieusement remis en cause. Donc ça, c'est la première chose. Je veux être le candidat de la démocratie en Europe, absolument. Et deuxièmement, bien sûr, je veux être le candidat d'une Europe qui se soucie de la vie quotidienne des Européens. Vous savez, l'Europe, c'est la vie quotidienne. C'est bien sûr les grandes choses, les grands chantiers. Mais à la fin, toutes ces grandes choses ont une incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Et moi, je veux être à l'écoute des soucis quotidiens des Européens et apporter des solutions européennes là où elles doivent être apportées à ces soucis et redonner à la fois confiance aux Européens dans le projet européen, mais aussi, en quelque sorte, donner un peu envie à s'engager pour cette Europe dans un monde qui est devenu très dangereux et où l'Europe, une Europe solidaire. Vous m'avez demandé sur la Grèce, il y a un chapitre noir pour la Grèce, pour moi. Je l'ai vécu comme tel, mais je l'ai vu de l'extérieur. Je sais que les millions de Grecs l'ont vécu de l'intérieur. Et donc, tourner cette page de ce chapitre noir et ouvrir une page de la solidarité et de construire ensemble une Europe qui précisément ne va pas être une Europe de l'austérité, une Europe qui punit les citoyens. Moi, je veux une Europe qui aide les citoyens. Moins de 100 jours pour les élections européennes. Alors, qu'est-ce que c'est votre message? C'est une occasion formidable, d'abord, d'avoir ces élections et d'entrer en contact direct
avec les citoyens européens partout dans 27 pays, de discuter avec eux sur l'Europe, sur l'avenir de l'Europe, sur leur avenir, les écouter surtout, les écouter leurs difficultés, leurs idées, leurs projets. Vous savez, cette fois-ci, ce n'est pas la différence entre le Nord, le Sud, les riches et les pauvres. Maintenant, nous avons quelque chose qui est très, très impressionnant. C'est l'augmentation de la force de l'extrême droite. Bien, d'abord, ces problèmes que vous avez évoqués entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest, sont toujours là. Donc il faut y répondre, il faut apporter des solutions, il faut donner aux deux côtés, aux différents. Ils sont tous européens. Vous savez que j'habite dans le Nord ou dans le Sud, je suis européen, avec des problèmes différents, mais il y a aussi des gens qui ont des difficultés dans le Nord, comme il y a des gens qui ont moins de difficultés dans le Sud. Donc je crois que, bien sûr, cette dimension existe et subsiste. Sur le populisme, effectivement, il semble, mais là, ce sont des sondages. Et donc, il faut prendre ça très au sérieux, que il y a une montée des populismes en Europe, pour différentes raisons d'ailleurs, qui se limitent d'ailleurs pas seulement à l'Europe, puisque nous voyons un peu de façon incroyable la montée du populisme aux États-Unis avec le retour de Trump. C'est aussi une confrontation avec à la fois les mensonges et avec l'absence de projet des populistes. Parce que qu'est-ce que les populistes ont à proposer pour améliorer l'Europe, pour aller vers quelque chose de positif, pour réconcilier nos sociétés? Non, ils n'ont rien à apporter, ils n'ont rien à proposer. Ce qu'ils proposent, c'est diviser davantage nos sociétés, c'est affaiblir, voire détruire l'Europe. Comment est-ce qu'une Europe divisée, fragmentée, détruite peut résister à un monde en plein changement, et en plein bouleversement, avec une guerre d'un côté, avec une économie qui est en train de se transformer fondamentalement, avec aussi un défi majeur qui est le défi climatique? Là, les populistes n'ont rien à nous dire et n'ont rien à proposer. Et c'est à nous maintenant de dévoiler cette supercherie populiste. Cette supercherie populiste, et ça, ce sera ma tâche pendant 3 mois. Merci beaucoup. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, που παρακολούθησε τη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα και θα μας δώσει τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Καλησπέρα και πάλι, Αθήνα. Αναφέρθηκε στο τελευταίο πολύκροτο νομοσχέδιο πριν από τα μη κρατικά ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας για πρώτη φορά ότι σε αυτό, δηλαδή στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο κύριος Μητσοτάκης έχασε τη δεδηλωμένη. Αυτό που εννοούσε είναι ότι οι βουλευτές της δικής του κοινοβουλευτικής ομάδας δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο που πρότεινε η κυβέρνηση και αυτό πέρασε από τις ψήφους των βουλευτών άλλων κομμάτων. Αναφερόμενο στο θέμα των κυρώσεων προς 2 βουλευτές, ενός του ΠΑΣΟΚ και ενός του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Μητροπολίτη Κέρκυρας, ο κύριος Ανδρουλάκης κατήγγειλε τέτοιες συμπεριφορές της ιεραρχίας, θυμίζοντας ότι το νομοθετικό σώμα είναι εδώ για να νομοθετεί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και όταν πρόκειται για ένα μόνο πρόσωπο. Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το κόμμα του στις ευρωεκλογές θα έρθει δεύτερο και μάλιστα με ένα τέτοιο ποσοστό που θα του δώσει την ευκαιρία να προχωρήσει στο επόμενο βήμα ακριβώς την επόμενη μέρα, ενώ υποστήριξε ότι το κόμμα του ξαναβρίσκει τον ιστορικό του ρόλο ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Αθήνα. Να σε ευχαριστήσω. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κύριου Ανδρουλάκη. Εγώ καταγγέλω όλες αυτές τις συμπεριφορές. Είμαστε ένα νομοθετικό σώμα που πρέπει να ψηφίζουμε βασικά υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά επειδή και εκείνο ήταν αξιακό και εμβληματικό το ζήτημα της ισότητας. Η εισήγησή μου ήταν ξεκάθαρη. Και θέλω να σας πω ότι και στην κοινοβουλευτική ομάδα που κάναμε 2 φορές, προσπάθησα με κάθε τρόπο να δείξω ένα δρόμο. Πάμε τώρα και στον Ανδρέα Βάγια και την αίθουσα σύνταξης, καθώς τα νέα σε πρωτοσέλιδό τους ρεπορτάζ κάνουν λόγο για το πώς αποφύγαμε μία ακόμη τραγωδία με τρένα που βρέθηκαν στην ίδια γραμμή με αντίθετη πορεία. Ανδρέα, φαίνεται πως το σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργήσε αυτή τη φορά και δεν επαναλήφθηκαν τα χειρότερα.
Ακριβώς, Αθηνά, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, λοιπόν, τις παραμονές των Χριστουγέννων, συγκεκριμένα στις 23 Δεκεμβρίου, λίγο έλειψε δύο αμαξοστοιχίες να οδηγηθούν στη σύγκρουση. Πρόκειται για τις αμαξοστοιχίες 13-13, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς, και τις 51, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Το συμβάν συνέβη στο σημείο που συγκλίνει η γραμμή του προαστιακού από το Κιάτο και συναντά το σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκης-Αθήνας. Εκεί, λοιπόν, ο μηχανοδηγός της μίας αμαξοστοιχίας παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη με κίνδυνο να πέσει πάνω στην άλλη. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην ετοιμότητα της τηλεδιοίκησης, όπως ακριβώς είπες, του σιδηροδρομικού κέντρου Αχαρνών, καθώς εκεί καλέστηκε ο μηχανοδηγός από τον ασύρματο ώστε να σταματήσει το σειρμό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να φρενάρει περίπου 50 με 60 μέτρα αφού είχε παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Λειτουργήσε το σύστημα, λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον αναπληρωτή πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, Δημήτρη Κουτσιάφτη, που μίλησε για το θέμα νωρίτερα στην εκπομπή Χωρίς Μακιγιάζ με τον Γιώργο Χουδαλάκη. Δεν υπήρχε περίπτωση σύγκρουσης. Είχαν ενεργοποιήσει και την Ακαρία Πέδη. Δεν υπήρξαν ουρλιαχτά όπως αναγράφεται στο ραδιοτηλέφωνο. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν και οι συνομιλίες που κατέχει ο ΟΣΕ. Βέβαια, στην περιοχή υπήρχαν συνομιλίες που δημιουργούσαν σύγχυση. Για δώστε μας να καταλάβουμε τι δημιουργούσε σύγχυση. Εκείνη την ώρα μιλούσαν εκείνη τη στιγμή μιλούσαν αρκετοί. Δηλαδή ο Σταθμάρχης, κάποιοι άλλοι μηχανοδηγοί. Υπήρχε σύγχυση. Ένα ακόμη ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε, όπως όλα δείχνουν, από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Χριστίνα Βασιλάκη, οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν νεκροί. Ναι, Αθηνά, δύο άτομα του πληρώματος του φορτηγού πλοίου True Confidence με σημαία Barbados σκοτώθηκαν από πυραυλική επίθεση των Χούθη ανοιχτά της Ιεμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν υπήρχε Έλληνας ναυτικός στο 20 μελές πλήρωμα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι πρόκειται για τους πρώτους θανάτους που προκαλούν οι επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωση σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίπεινα για τον πόλεμο στη Γάζα. Στην ανακοίνωσή τους, οι Χούθη ισχυρίστηκαν πως χτύπησαν ένα αμερικανικό πλοίο, όμως όπως ξεκαθαρίστηκε, το πλοίο είναι καταχωρημένο στην Λιβερία και η διαχειρίστρια εταιρεία έχει έδρα στον Πειραιά. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, μετά το χτύπημα από την ρουκέτα ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο και το πλοίο εγκαταλείφθηκε. Τουλάχιστον 6 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις που δρούν στην περιοχή στο πλαίσιο της επιχείρησης Φρουρή της Ευημερίας για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Χριστίνα Βασιλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο πένθος βύθισε τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του Δήμου Μούτση σε ηλικία 86 ετών. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης είχε συνεργαστεί με κορυφαίους στιχουργούς και τα τραγούδια του ερμήνευσαν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του ελληνικού πενταγράμμου. Ένας από τους εμβληματικότερους δίσκους του ήταν ο Άγιος Φεβρουάριος, που κυκλοφόρησε το 1972 σε στίχους Μάνο Ελευθερίου και με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ας παρακολουθήσουμε στο αφιέρωμα που ετοίμασε ο Ανδρέας Βάγιας πώς αποχαιρετούν τον Δήμο Μούτση οι ομότεχνοι του. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης και τραγουδοποιός Δήμος Μούτσης, αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη. Τραγούδια του ερμήνευσαν οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές, όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Βίκη Μοσχολιού, η Σωτηρία Αμπέλου, ο Μανώλης Μητσιάς, η Δήμητρα Γαλάνη και φυσικά ο ίδιος. Ο Δήμος Μούτσης ήταν μια μουσική προσωπικότητα που άφησε ένα στίγμα θετικό, χρήσιμο, πολύτιμο για το ελληνικό τραγούδι. Το έργο του ήταν ωραιότατες λαϊκές μελωδίες και τους τραγούσαν και άξιοι τραγουδιστές. Τραβούσε το μύτο του ελληνικού τραγουδίου λίγο παραπέρα. Ο Δήμος Μούτσης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1938 και άρχισε να σπουδάζει στο Οδείο Αθηνών από μικρή ηλικία. Ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσε σε μια πολύ φτωχή οικογένεια, δηλαδή η μάνα μου ξενόπλαινε. Παρ' όλα αυτά 6 χρονών με πήγε στο Οδείο, που κανονικά τότε το Οδείο ήταν σαν να λέει σήμερα γίνομαι οδοντίατρος στον Άρη. Ο τότε συμμαθητής του στο Οδείο Αθηνών και ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, ο Χρήστος Λεοντής, μιλά στην τηλεόραση του Άττικα για το μεγάλο ταλέντο του Δήμου Μούτση από μικρή ηλικία. Εγώ ένας λόγος παραπάνω που ειλικρινά στεναχωρηθήκα είναι επειδή ήμασταν συμμαθητές στο Οδείο Αθηνών.
εγώ στην τάξη των θεωρητικών και ο Δήμος τότε έπαιζε βιολί. Κάναμε παρέα και κάναμε και τις νεανικές πλάκες μεταξύ μας. Ήμασταν δηλαδή μια πολύ ζεστή έτσι παρέα. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 γνώρισε τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη. Το 1967 ο Νίκος Γκάτσος του δίνει στίχους του. Όπως είχε δηλώσει, χρωστούσε την καλλιέργειά του στον Νίκο Γκάτσο και τις κουβέντες που είχαν. Το καινούριο που έφερε ήταν ότι σαν συνθέτης εξελίχθηκε λίγο σε τραγουδοποιό. Όταν πήρε την κιθάρα του και άρχισε να τραγουδάει ο ίδιος τα τραγούδια του. Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν καλλιτέχνες. Με μια φωτογραφία του και τις λέξεις «Βαρύ πένθος» τον αποχαιρέτησε η Δήμητρα Γαλάνη, ενώ ο Γιώργος Νταλάρα σημείωσε. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Δήμος Μούτσης. Μεγάλος συνθέτης. Ένας ιδιοφυής μουσικός. Σπάνιος και ιδιαίτερος ερμηνευτής. Ανήσυχο πνεύμα με πλούσιο έργο. Όλο το ελληνικό τραγούδι. Όλοι μας. Ακουμπήσαμε επάνω του και μάθαμε πολλά. Ανήκει στην παρέα των φωτισμένων του τραγουδιού μας, αυτών που μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών μας. Αντίο Δήμο. Ταξιδιώτη του παντός. Με τους στίχους του αποχαιρέτησε το Δήμο Μούτση υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ συλληπιτήρια μηνύματα έστειλαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες. Η φυσική παρουσία είναι που λείπει, γιατί έχουν αφήσει παρακαταθήκη. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος Μούτσης εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Θεωρώ ότι είναι από τους τελευταίους μιας γενιάς πολύ δημιουργικής που πολλά της χρωστάμε. Είναι τα ίδια μου τα λόγια που επιστρέφουν σε μένα. Έτσι καθώς σας τραγουδάω με το σφίγγο μου ενός νεκρού. Και σε αυτό το σημείο εμείς να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη, άστατος καιρός αναμένεται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στα βόρεια. Πιο αναλυτικά, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Από το μεσημέρι, λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία και στα βορειότερα τμήματα της Ανατολικής Στερεάς και ενδεχομένως κατά τόπους στην Κρήτη και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία και κυρίως στην Χαλκιδική και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα θα είναι μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και βαθμία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 16 και τοπικά 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ!